Καλησπέρα Λιλιάνα Χιώτη. Σε βλέπω να ετοιμάζεσαι λοιπόν πριν παρουσιάσεις το νέο σου τραγούδι. Τι ωραίο look, έτσι θα βγεις στην πίστα. Ακόμα δεν έφτασε, δεν πρόλαβα να ετοιμαστώ για να πάω να οργανωθώ, να πάω στο καμαρίνι μου. Δεν με αφήνει ησυχία. Νομίζω ότι έστρεψες τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σου και πλέον όλος ο κόσμος ασχολείται με το τραγούδι σου. Πώς νιώθεις εσύ? Όμορφα. Είσαι στάρ, πλέον νιώθεις στάρ, ο κόσμος που σε αναγνωρίζει στον δρόμο. Από μικρή είμαι στάρ. Εμένα και τώρα το ίδιο κάνει. Περνάω καλά. Από Ο μικρή κόσμος να περνάει καλά. ένιωθε στάρ. Ναι. Τρακοντούσα με ξύρο αντιμικρόφωνο και βοσκούσα τα πρόβατα του μπαμπά μου και έτρεχα στον δάσος. Αλήθεια μας λες? Δεν είναι αλήθεια. Ο πατέρας σου έτσι έβλεπε στο Και δάσο χόρευα και έτσι. για μικρόφωνο τι είχες? Ένα ξυλάκι έτσι από το δάσο. Και Από το τα είχες. δέντρα. Α, όπως λένε τα κοριτσάκια ότι είχαν μία βούρτσα, δεν το είχες εσύ τη βούρτσα που χτενιζόσου. Ήσουν τα ξύλα από τα χωράφια που έβρισκες. Ναι. Τα πρόβατα που όταν βοσκούσες και πρόβατα. Και πρόβατα βρισκούσαμε βέβαια, ζούσαμε πολύ καλά. Δεν Μάλιστα. πεινούσαμε. Ήμουν ευτυχισμένη. Εδώ δεν με εκτίμησε κανείς. Οφείλε σένα, με έδωσε προσοχή και με βρήγες και με εκτίμησες. Ο τύπος στη γωνία είναι πραγματικά ο άντρας της ζωής σου. Τον περιμένεις? Όχι βέβαια, τι να τα κάνω. Άλλο στο κεφάλι μου. Δυο σχέσεις είχαμε φτάνει. Μια παντριά. Και τώρα είμαι μοναχούλα, ψάχνω ένα σύντροφο. Το φάω τον τανό. Να είσαι καλά, Λιλιάνα Χιώτη, σε ευχαριστούμε.